Ο Δήμος λοιπόν αυτό που κάνει από την νομοθεσία δεν είναι να εγκρίνει ή όχι την ανάπτυξη των, του κάθε καταστήματος. Ο Δήμος είναι για να ελέγξει αν δικαιούται κάποιος με βάση την νομοθεσία να βάλει ομπρελοκαθίσματα ή τραπεζοκαθίσματα από την νομοθεσία. Θα σας τη δώσω μετά όποιος θέλει να το διαβάσει. Και στη συνέχεια, εφόσον αυτό διαπιστωθεί από την οικονομική υπηρεσία, την τεχνική υπηρεσία, αποστέλλεται για έγκριση στην κτηματική υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια, έτσι, να συμφωνήσει ή όχι με αυτά που έχουν δηλωθεί στον Δήμο από την επιχείρηση για την τοποθέτηση ομπρελών ή τραπεζιών, όπως έγινε φέτος. Δίνεται λοιπόν η άδεια. Η ευθύνη του Δήμου από αυτό το σημείο και μετά ως προς τον έλεγχο, δυστυχώς, έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή, το αν τηρούνται τα όρια εκατέρωθεν ή αυτή της κρίσης ή αν γίνονται παραβάσεις, είναι ευθύνη της κτηματικής υπηρεσίας, των αστυνομικών υπηρεσιών ή τουριστικής αστυνομίας και του λιμενικού όπου αυτό επιβάλλεται. Της τραπεζιών, καλός ή κακός, δεν είχε γίνει χρήση του δικαιώματος από τα καταστήματα τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος λοιπόν κάποια από τα καταστήματα ψάχτηκε, είδε την νομοθεσία, είδε ότι το δικαιούτανε και ζήτησε αυτό το δικαιωμάτιο μαζί με άλλον έναν πέρσι που απλά δεν έβαλε τα τραπέζια. Είχε πάρει άδεια για τραπέζια, απλά δεν τα έβαλε. Γιατί να πάρει παρακάτω άδεια, κύριε. Γιατί να πάρει άδεια. Δεν μας απαγορεύει ο νόμος. Ακούστε με λίγο. Δεν το θέλουμε. Για να τελειώσω λοιπόν, επειδή είναι ένα θέμα. Επειδή είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο απασχολεί και εμάς και το οποίο προβληματίζει και δεν αρέσει ούτε σε εμάς, έχει γίνει επικοινωνία του Δημάρχου και με την κτηματική υπηρεσία και έχει συνταχθεί έγγραφο προς το Υπουργείο τα αρμόδια προκειμένου το συγκεκριμένο σημείο του νόμου να αλλάξει και η παραχώρηση του Αιγιαλού να μην αφορά την ανάπτυξη τραπεζιών. Μπράβο. Να μπορεί δηλαδή μονάχα για ομπρελοκαθίσματα. Πάει αυτό. Ακούστε, έχει γίνει μετά που προέκυψε το πρόβλημα. Ακούστε με όμως τώρα. Το αν μια επιχείρηση έχει χώρο για 10 και βγάζει 15, 20, 50, 100, είναι άδικο, θα αναλάβω την ευθύνη για το κομμάτι του δρόμου και σας είπα, πείτε μου πότε άλλοτε, και όχι αυτό που είπε ο κύριος επιλεκτικά και συγκεκριμένα και την ώρα που ήταν τουρίστες, πήραμε το θάρρος να το κάνουμε την ώρα που τα καταστήματα ήταν ανοιχτά και είχαν δημιουργήσει το πρόβλημα. Δεν μας νοιάζει. Έχουμε σηκώσει και στη Χάλιδο. Και εδώ έχουμε σηκώσει τραπέζια. Βέβαια πέρσι. Γιατί μόνο αυτός τότε είχε πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο. Οι άλλοι δεν είχαν πρόβλημα. Δεν υπήρχε πρόβλημα σε άλλους. Η Αλμυρίδα δεν εμποδίζει τον κόσμο που κάνει και δεν μπορεί να κατεβάσει. Συνεχίζω και τελειώνω. Ναι. Σας έχω κουράσει και έχουμε κουραστεί όλοι και είναι και δύσκολη νύχτα. Να κλείσετε και τα σκαλοπάτια. Και είναι δύσκολη νύχτα. Γιατί δεν μπορούμε από τα τραπέζια να κατέβουμε κάτω. Ωραία. Το αν όμως, όσον αφορά την άμμο, τηρούνται ή όχι οι άδειες και η έκταση του χώρου που καταλαμβάνουν τα καταστήματα, με συγχωρείτε όμως και εδώ θα σας παρακαλέσω να αναζητήσετε τις ευθύνες σε αυτούς τους οποίους έχουν τις ευθύνες. Λοιπόν, και για ποιο λόγο όμως εγώ ή εμείς εδώ σαν Δήμος να κατηγορούμε. Ακούστε, δεν μας αρέσει και εμάς αυτό. Δεν μας αρέσει να μην έχουμε δικαίωμα επέμβαση. Εμείς έχουμε μιλήσει με τις υπηρεσίες και έχουμε εστιάσει το θέμα τον ελεγκτικό μηχανισμό τον διαθέτουν άλλες υπηρεσίες.